Καλησπέρα σας. Σήμερα θα συζητήσουμε για την τρίτη εβδομάδα. Τα θέματα τα οποία απασχολούν έναν συνεργάτη είναι ο κύκλος δραστηριότητας, πώς ε, θα ακολουθήσει τον αγωγό ανάπτυξης, η λίστα επαφών, πώς να κάνουμε contact marketing και φυσικά πώς να οργανωθούμε για την επιτυχία. Ο κύκλο δραστηριότητα περιλαμβάνει κάποιε συγκεκριμένε δραστηριότητε, τι οποίε θα πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε πρώτα απ' όλα εμεί, αλλά να πετύχουν και οι συνεργάτε μα. Όλοι, είτε ξεκινήσαμε σήμερα, είτε έχουμε χρόνια στη Forever, είτε έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο ε, παγκόσμια στη Forever, ακολουθούμε αυτέ τι συγκεκριμένε δραστηριότητε. Η πρώτη δραστηριότητα είναι να χτίσουμε τη λίστα μα με φίλου, συγγενεί, συναδέλφου είτε μέσα από τα social media, είτε από ιστοσελίδε. Η δεύτερη είναι η επικοινωνία. Η τρίτη είναι η παρουσίαση της εργασίας μας. Και φυσικά το τέταρτο και ε, σημαντικότερο ε, σημείο του κύκλου δραστηριότητας είναι ο σχεδιασμός του δικτύου μας και η εκπαίδευση των συνεργατών μας. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Ε, η λίστα, ε, μάλλον ο κύκλος δραστηριότητας, περιλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες. Συνεπώς, μην αλλάζετε τις δραστηριότητες και φυσικά μην αλλάζετε και τη σειρά των δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μας βοηθούν να δουλεύουμε με επιτυχία από το 1978. Άρα όλοι οι συνεργάτες οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το μόνο το οποίο κάνουν είναι καθημερινά ακολουθούν συνέχεια αυτές τις δραστηριότητες. Όμως, για να μπορέσουμε να πετύχουμε, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Αυτό λέγεται ταχύτητα όσο πιο γρήγορα κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, τόσο πιο γρήγορα θα μεγαλώσει και το δίκτυό μας. Για παράδειγμα, αν σήμερα ξεκινήσουμε και φτιάξουμε τη λίστα μας και από αύριο ξεκινάμε και επικοινωνούμε με τους ανθρώπους της λίστας, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αρκετές παρουσιάσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι οποίες θα οδηγήσουν είτε σε συνεργασίες, είτε επίσης και σε αγορές προϊόντων από καταναλωτές. Οι συνεργάτες όμως οι οποίοι θα προκύψουν την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται. Άρα, όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλύτερα. Ο κύκλο δραστηριότητα βοηθά να χτίσουμε ομάδα συνεργατών. Γιατί, διότι είναι ένα σύστημα. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε στη Forever, χρειαζόμαστε δραστηριότητες που τι ακολουθούμε όλοι. Που κάνουμε ακριβώ το ίδιο όλοι. Για παράδειγμα, ε, ίσω γνωρίζετε ε, το άθλημα τη σκηταλοδρομία. Στη σκηταλοδρομία μεταδίδει ο ένας, δίνει ο ένας δρομέας στον άλλον τη σκητάλη. Άρα σαν να του μεταδίδει τις πληροφορίες εδώ στη δουλειά μας, τις οποίες γνωρίζουμε, για να κάνει ακριβώς το ίδιο και να πετύχει. Φανταστείτε λοιπόν τον δεύτερο σκητάλοδρόμο, ο οποίος λαμβάνει τη σκητάλη, να κάθεται να την περιεργάζεται, να την κοιτάζει και να προσπαθεί να την αλλάξει. Είναι σίγουρο ότι θα χάσει αυτό το αγώνισμα. Έτσι συμβαίνει και με τη συνεργασία μας με τη Forever. Ο αγωγός ανάπτυξης βασίζεται στον κύκλο δραστηριότητας. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πάρα πολλές φορές μας ρωτούν συνεργάτες ότι τώρα που, εγγράφηκα τι πρέπει να κάνω, ε, τι πρέπει να διδάξω, τι πρέπει να πω. Αυτά όλα αναφέρονται στον αγωγό ανάπτυξης, τον οποίο αν τον χρησιμοποιείτε, οι συνεργάτες σας θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους αργότερα να τον αντιγράψουν. Και ξέρετε, Επιχείρηση χωρίς αγωγός ανάπτυξης είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχει μηχανή. Για να δούμε όμως τον αγωγό. Για παράδειγμα, έχουμε ε, την ε, Άννα, την οποία τη γνωρίσαμε στο Facebook. Ε, το επόμενο βήμα είναι να δούμε πότε θα μιλήσουμε με την Άνα, πώς θα την προσκαλέσουμε για να ενημερωθεί σε μια παρουσίαση γνωριμίας και μπορούμε να καταγράψουμε τον τύπο της επαφής, δηλαδή αν θα γίνει Μέσω Messenger, αν θα γίνει μέσω βίντεο, αν θα τη δούμε από κοντά. Πότε θα τη δούμε, άρα ορίζουμε και την ημέρα με την οποία θα γίνει η πρόσκληση, και φυσικά το επόμενο βήμα είναι να δούμε πότε θα κάνουμε παρουσίαση. Έπειτα, εγγραφή και τέλος εκπαίδευση. Άρα βλέπετε ότι όλα ε, τα βασικά βήματα εδώ περιγράφονται και μπορούμε να δούμε αν έχουμε κάνει σωστά την δουλειά μας, δηλαδή αν όντω τις μιλήσαμε, πότε τις μιλήσαμε, πότε τις παρουσιάσαμε, ε, αν έγινε τελικά η εγγραφή και η εκπαιδεύσή της. Για να έχουμε δύο ανέως assistant supervisor κάθε μήνα, χρειάζεται να βάζουμε στον αγωγό ανάπτυξης τουλάχιστον 20 ονόματα το μήνα. Άρα, αυτός ο άγωγό θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε και την κατάλληλη, κατάλληλη ροή ανθρώπων. Πού θα βρούμε ως υποψήφιους συνεργάτες, Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Να μην αφήσουμε ε, πέτρα, σαν να λέγαμε, που να μην τη γυρίσουμε και να κοιτάξουμε ανθρώπου από κάτω. Οι άνθρωποι υπάρχουν παντού. Είτε μπορεί να είναι στη λίστα επαφών μα, είτε ε, μέσα στο κινητό μα στι επαφέ. Ε, υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στα social media. Πάρα πολλοί μπορούμε, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μα μέσω του contact marketing. Δηλαδή, βγαίνοντα έξω για διάφορε εργασίε, να μιλάμε με του ανθρώπου να έρχομαστε σε επαφή. Άλλους μπορούμε να τους βρούμε μέσα από φιλικές ε, συζητήσεις ή από events ε, τα οποία μπορεί να είναι μαζεμένοι. Πολλοί άνθρωποι σε ένα σημείο. Δίνοντας κάρτες, την προσωπική μας κάρτα ή παίρνοντας ε, διαφημιστικά φυλάδια ή δίνοντας διαφημιστικά φυλάδια σε άλλους. Σε εφημερίδες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, ζητούν εργασία και βάζουν κάποια ε, πράγματα χαρακτηριστικά για τον εαυτό τους. Σε εκθέσεις, μπορεί να προέρχονται από συστάσεις, δηλαδή κάποιος να μας προτείνει κάποιον άλλον. Διαφημίσεις, αγγελίες, άνθρωποι που είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες μας και μας προτείνουν σε άλλους ή να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες που έχουν σαν σκοπό τη συλλογή επαφών, δηλαδή ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο της εργασίας μας και από εκεί προκύπτουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή την εργασία. Για να βρούμε συνεργάτε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιε καθημερινέ δραστηριότητε. Η καθημερινή δραστηριότητα είναι να μιλάμε σε 3 έω 5 άτομα κάθε μέρα. Σε αυτό το σημείο, ε, ξεχωρίζουμε του συνεργάτε οι οποίοι δουλεύουν part-time. Δηλαδή, όταν μιλά σε 3 με 5 άτομα, δεν είναι κύρια δουλειά σου, απλά το κάνει ε, στον ελεύθερο χρόνο τον οποίο έχει. Εάν θέλει να εργαστεί πλήρω, θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον 10 επαφές την ημέρα. Εντυπών διανομή. Μπορούμε να μοιράσουμε έντυπα, είτε είναι καταλόγου, είτε είναι εφημερίδες, είτε μονόφυλα για την επαγγελματική συνεργασία, ή κάρτες, με τις οποίες καλούμε τους ανθρώπους σε ε, ε, παρουσιάσεις. Μπορούμε να κάνουμε contact marketing, δηλαδή να βγούμε έξω με σκοπό να βρούμε άλλου ανθρώπου. Μπορούμε να βρούμε στην παιδική χαρά που έχουν τα παιδάκια του. Και αν είστε μαμά, ε, μπορείτε να βγάλετε και τα δικά σα παιδιά και να γνωρίσετε άλλε κυρίε οι οποίε κάθονται δίπλα σα. Επιπλέον, μπορείτε να συναντήσετε ανθρώπου οι οποίοι ανήκουν σε διάφορου συλλόγου. Και μπορείτε να πάτε σε κάποιον από αυτού με σκοπό να προσεγγίσετε και άλλου ανθρώπου. Ε, σω να βάλετε αγγελίε. Και είναι καλό να υπάρχουν δύο αγγελίε τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Ή να κολλήσετε κάποιο πόστερ, κάποια αφίσα στον χώρο στον οποίο εργάζεστε. Ή ε, στο δρόμο έχετε δει πολλά χαρτάκια τα οποία ε, μπορεί να τα κόψεις και λένε ότι καθηγήτρια παραδίδει αγγλικά μαθήματα αγγλικών. Ε, ε, αν θέλετε να δημιουργήσετε δική σα επιχείρηση κρατήστε ένα από αυτά. Άρα μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλά πράγματα. Και ο σκοπός είναι ποιος. Είναι να χρησιμοποιήσουμε όλους τους τρόπους. Γιατί. Διότι συνήθως σε έναν από αυτούς θα είστε οι καλύτεροι. Όταν λοιπόν αφιερώνουμε το χρόνο μας σωστά καθημερινά σε αυτή την επιχείρηση, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες έτσι ώστε να δούμε τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα. Είναι όπως για παράδειγμα ένας γεωργός ρίχνει τους πόρους και περιμένει κάποιο διάστημα μέχρι αυτοί να βλαστήσουν. Έτσι συμβαίνει και σε όλες τις επιχειρήσεις. Πάντα ξεκινάς, κάνεις τις προσπάθειές σου και μετά από ε, κάποιο καιρό έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα. Ε, να τονίσω το εξής, ότι για να έρθουν όμως τα αποτελέσματα πρέπει να ακολουθούμε ε, αυτές τις συγκεκριμένες απαραίτητες δραστηριότητες καθημερινά. Και φυσικά όλα ξεκινούν από αυτό το οποίο λέγεται λίστα. Η λίστα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της εργασίας μας. Δεν είναι ε, απλά ε, να γράψω 5-6 ονόματα και θα δούμε πού θα με βγάλει όλο αυτό. Η λίστα ε, βο μας βοηθά σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μας βοηθά διότι μας καθοδηγεί σε ποιους θα επικοινωνήσουμε τις επόμενες ημέρες. Την ε, δυνατότητα συνεργασίας με τη Forever ή τη δυνατότητα αγοράς lifestyle προϊόντων Κατευθείαν από τον παραγωγό. Μα βοηθά έτσι ώστε να γνωστοποιήσουμε σε φίλου, συγγενεί, γνωστού και συναδέλφου ότι είμαστε ε, σε μια επιχείρηση, ότι έχουμε τη δική μα επιχείρηση. Στην ουσία, η λίστα μα είναι τα εγγένειά μα. Δεν έχει σαν σκοπό να πουλήσουμε προϊόντα σε όλου του ανθρώπου. Το αντίθετο. Ο σκοπό τη λίστα είναι να μα βοηθήσει έτσι ώστε να γνωστοποιήσουμε σωστά στου άλλου ότι έχουμε μια forever επιχείρηση. Μπορεί να ρωτήσουμε όμω, γιατί να φτιάξω μία λίστα, αφού ξέρω σε ποιου θέλω να μιλήσω. Πρώτα απ' όλα, μα βοηθάει γιατί δεν χρειάζεται να κουράζουμε τη μνήμη μα. Όταν έχουμε τη λίστα μα, μπορούμε να καταγράψουμε του ανθρώπου και μπορούμε να βάλουμε και με σειρά προτεραιότητα σε, σε ποιον θα θέλαμε να απευθυνθούμε πρώτα. Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε σημειώσει δίπλα. Άρα, να έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε στου ανθρώπου ή. Ακολουθώντα κάποιε συγκεκριμένε σημειώσει, να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για να του κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Δεύτερον, η λίστα λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία μα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μα εργασία να κάνουμε. Είναι, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε του κανόνε και εστιάζουμε σε αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να κάνουμε τι επόμενε ημέρε. Άρα, δεν ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε, αλλά ξέρουμε ακριβώ τι πρέπει να κάνουμε. Και φυσικά. Η λίστα καθορίζει την επιτυχία μα, διότι μπορούμε να κρατήσουμε στατιστικά. Για παράδειγμα, αν μιλήσουμε σε 10 ανθρώπου, κάνουμε πρόσκληση, Πόσοι από αυτού ανταποκρίθηκαν θετικά, Αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να δούμε αν οι προσκλήσει μα είναι σωστέ ή χρήζουν περαιτέρω ε, αλλαγή. Επίση, η λίστα προσφέρει υγεία στην επιχείρησή μα. Γιατί, όσο μεγαλώνει η λίστα και όσο προσκαλούμε καινούριου ανθρώπου, τόσο καινούριο αίμα εντό εισαγωγικών μπαίνει στην επιχείρησή μα. Και φυσικά είναι κανόνα απαράβατος το γεγονό ότι άνθρωποι που έχουν μικρή λίστα θα πρέπει να έχουν και πολύ μικρέ προσδοκίε, διότι θα πρέπει να, χ... γιατί θα χτίσουν μια μικρή επιχείρηση. Αν λοιπόν στο πρώτο και σημαντικότερο βήμα είμαστε μίζεροι ή ε, δεν ε, βάλουμε αρκετά άτομα, τότε είναι σίγουρο ότι αντίστοιχα μικρή και μίζερη θα μείνει η επιχείρησή μας. Αν βέβαια ξεμείνουμε από τη λίστα, τότε βέβαια θα ξεμείνουμε και από επιχείρηση. Γι' αυτό το λόγο, ο Rolf Κιπ, ο άνθρωπος ο οποίος έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παγκόσμια, είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μεγαλώσει το δίκτυό σου είναι όταν μεγαλώνεις καθημερινά τη λίστα σου. Και αυτό το κάνεις όταν έρχεσαι σε επαφή με καινούριου ανθρώπους καθημερινά. Όταν δηλαδή προσπαθείς να βρεις και άλλους ανθρώπους Κάθε μέρα. Βέβαια να πω το εξή ότι δεν υπάρχει σημείο κορεσμού. Τι σημαίνει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι α, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γνωρίσει τη Forever. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι αν δεν έχουν κωδικό ε, συνεργασία στη Forever ή αν δεν ε, έχουν χρησιμοποιήσει, δεν αγοράζουν τα προϊόντα ως σταθεροί πελάτες κάθε μήνα μπορεί να γνώρισαν τη Forever, να άκουσαν για αυτήν, αλλά τουλάχιστον δεν είναι μέσα στην επιχείρηση. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να του προσεγγίσετε και να του εισάγετε με στην forever επιχείρησή σα. Επίση, η λίστα μα βοηθά για να καταλάβουμε πώ βλέπουμε τη δική μα επιχείρηση. Αν για παράδειγμα βλέπουμε τη forever σαν χόμπι, τότε θα αμυφθούμε σαν χόμπι, διότι θα έχουμε 8 με 10 άτομα. Αν όμω θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε, θα δούμε ότι από τη λίστα μα θα καταγράψουμε πάρα πολλού ανθρώπου και σίγουρα χωρί δισταγμό θα προσπαθούμε καθημερινά να προσθέσουμε και άλλου. Για να χτίσουμε όμω μια μεγάλη λίστα, χρειάζεται να έχουμε την κατάλληλη νοοτροπία. Και όλα ξεκινούν από εκεί. Ρωτήστε λοιπόν, Ποιον μπορώ να βοηθήσω ο οποίος χρειάζεται περισσότερα χρήματα για εκείνη την οικογένειά του. Ποιον μπορώ να βοηθήσω, ο οποίο θέλει καλύτερη υγεία, ίσω να θέλει περισσότερο χρόνο, να δείχνει νεότερος ή να επιζητά περισσότερη ενέργεια. Αν βάλουμε, αν βάλουμε αυτές τις ερωτήσεις κάτω, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτές οι ερωτήσεις όμως της λίστας μας καθοδικούν αργότερα και το πώς να φτιάξουμε και μία σωστή πρόσκληση. Άρα, γιατί να μην κάνετε μία σωστή λίστα απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις και να γλιτώσετε κι άλλο ένα βήμα, το οποίο είναι το βήμα της πρόσκλησης. Επίσης, είναι σημαντικό να καταγράψουμε όλα τα ονόματα που έρχονται στο μυαλό μας. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν πελάτες μας. Δεν έχει σημασία αν θα αγοράσουν τα προϊόντα. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν συνεργάτες μας. Σημασία έχει να γνωρίσουν όλοι ότι έχουμε μία δική μας forever επιχείρηση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια, μία συνεργάτη δάμα είχε ξεκινήσει ε, να μιλά σε δύο-τρία άτομα για τη Forever. Κάποια από αυτά τα άτομα, προσέξτε λίγο, μετά από 8 χρόνια αποφάσισαν να ε, ξεκινήσουν επαγγελματικά με τη Forever. Άρα, το άτομο, η συνεργάτη δάμα είχε μιλήσει σε αυτού του ανθρώπου. Του είπε ότι ήταν μέσα στην επιχείρηση, ότι είχε τη δική τη forever επιχείρηση. Και όταν δημιουργήθηκαν οι προποθέσει, οι υποψήφοι ήρθαν. Άρα βλέπουμε ότι δεν έχει σημασία πότε θα προσκαλέσουμε του ανθρώπου, αλλά έχει σημασία να του προσκαλέσουμε, να του βάλουμε στη λίστα μα και να του μιλήσουμε. Και κάποια στιγμή αυτοί θα έρθουν. Μπορούμε να βάλουμε άτομα τα οποία ασχολούνται με το δικτυακό marketing ή είναι πολιτές Μπορούμε να προσθέσουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι γιατροί, δικηγόροι ή μπορεί να του φοβόμαστε κιόλα λίγο γιατί είναι επαγγελματίε. Και ο λόγο είναι ο εξή: Ότι όταν του βάλουμε όλου μέσα στη λίστα μα, θα δούμε ότι ε, αυτού που φοβόμαστε περισσότερο ίσω να είναι αυτοί οι οποίοι ακούν και περισσότερο. Δηλαδή ε, θέλουν, θέλουν περισσότερο να μάθουν για τη Forever. Λοιπόν. Φτιάχνουμε τη λίστα τώρα με σκοπό να τη μεγαλώσουμε. Καταγράφουμε τα πρώτα 50 ονόματα και φυσικά δεν έχουμε αυταπάτη ότι οι συγγενείς και οι φίλοι δεν θα είναι ποτέ οι καλύτεροι πελάτες μας ή οι καλύτεροι συνεργάτες. Άρα, γιατί τους βάζουμε μέσα στη λίστα μας? Τους βάζουμε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι για να γνωρίσουν, όπως είπαμε προηγουμένω ότι είμαστε, έχουμε τη δική μας επιχείρηση ή όπως λένε στα αγγλικά, we are on the business. Και δεύτερον είναι ότι μπορούμε να εκπαιδευτούμε σε ανθρώπους που εξ ορισμού θα είναι αρνητικοί. Οπότε, αν μας τύχει μια καλή περίπτωση κάποιου που είναι λίγο αρνητικός, να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ας δούμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι υποψήφοι καταναλωτές μας. Ίσως να είναι άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να χάσουν βάρος και μπορούμε να σκεφτούμε πέντε άτομα που άμεσα θα ήθελαν να χάσουν βάρος. Πέντε ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν για τις για προβλήματα το οποίο έχουν να κάνουν με τις αρθρώσεις τους. Πέντε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για προϊόντα ε, τα οποία αφορούν το μακιγιάς, ίσως την επιδερμίδα τους. Πέντε άτομα τα οποία ε, θέλουν προϊόντα για την καλή υγεία της καρδιάς τους. Άλλοι οι οποίοι να πεζητούν ενέργεια. Κάποιοι οι οποίοι παίρνουν ήδη συμπληρώματα διατροφής, ίσως γυμνάζονται. Ή άνθρωποι οι οποίοι παραπονιούνται γιατί νιώθουν άσχημα από φουσκώματα, κτλ. Αν δηλαδή επικεντρώσουμε, το, ε, κάνουμε focus σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές τις ανάγκες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε τουλάχιστον 5 άτομα σε κάθε κατηγορία. Αν προσθέσετε όμως τις κατηγορίες, θα δείτε ότι ε, θα συγκεντρώσουμε τουλάχιστον 50 άτομα. Πού μπορούμε να βρούμε αλλού, άλλους ανθρώπους για να τους προσθέσουμε στη λίστα μας. Αν ξεφυλίσουμε τον τηλεφωνικό κατάλογο, Μπορούμε να βρούμε ανθρώπου που βρίσκονται στην περιοχή μα ή υπάρχουν επαγγελματικοί κατάλογοι τη περιοχή με του οποίου μπορούμε να δούμε τι ειδικότητε των ανθρώπων που είναι στην περιοχή μα και να έχουμε μια καλύτερη άποψη για αυτού ή να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα κατά την προσέγγιση μα. Μπορούμε να βρούμε μέτρητε επαφέ μέσα από τα social media. Έχουμε την δυνατότητα να μαζεύουμε κάρτε από ανθρώπου που είναι επαγγελματίε και να του τηλεφωνήσουμε. Και φυσικά. Ε, αν ε, δεν έχουν κάποιοι, κάποια στοιχεία επικοινωνία ή είναι λάθος το σίγουρο είναι ότι πάρα πολλού ανθρώπου μένω με το όνομά τους και τη φωτογραφία τους μπορούμε να τους βρούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους από τα social media μπορούμε να προσθέσουμε ανθρώπους οι οποίοι ε, είναι γνωστοί μας και τους εκτιμούμε ή τους αγαπούμε είναι φίλοι, είναι συγγενείς Μπορούμε να προσθέσουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για άλλους, δηλαδή ανήκουν σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, μπορεί να έχουν μια ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία αφορούν τα ζώα, ίσως να ανήκουν σε διάφορα ιδρύματα, όπως είναι για τα παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε συλλόγου, κάποιοι οι οποίοι λόγω της εργασίας τους βρίσκονται σε επαφή με πάρα πολλά άτομα, ηγετικές φυσιογνωμίες, ε, άνθρωποι φιλόδοξοι, ορμητικοί και φυσικά ανθρώπους οι οποίοι να είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Ξέρετε γιατί. Γιατί ήδη έχουν προετοιμάσει μία λίστα για να καλέσουν ανθρώπους στο γάμο τους. Οπότε θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε και εσείς τη δική σας. Στατιστικές. Οι στατιστικές λένε ότι μέχρι τα 21 έχουμε γνωρίσει έως 2.000 άτομα. Άρα, αν βάλουμε στόχο να φτιάξουμε μια λίστα με 100 έως 250 άτομα, είναι πάρα πολύ εφικτό. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Μην προδικάζετε. Δεν μπορείτε να ξέρετε αν κάποιος ενδιαφέρεται, αν δεν το ρωτήσετε. Τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Ε, κάποτε, μαζί με ένα συνεργάτη, ε, κοίταζα τη λίστα του και ένα από τα άτομα τα οποία ε, δεν είχε γράψει ήταν ε, ο αδερφός του. Το ρώτησα «Γιατί δεν βάζει τον αδερφό σου μέσα στη λίστα» Και εκεί μου απάντησε ότι σίγουρα δεν θα ενδιαφέρεται, θα είναι αρνητικό κτλ. Ε, οπότε του είπα ότι καλό είναι να τον βάλει, εφόσον είναι αρνητικό, θα πάρουμε ένα πολύ καλό μάθημα ε, σε σχέση με το πώ να μιλάμε σε ανθρώπου οι οποίοι είναι αρνητικοί. Και φυσικά τουλάχιστον θα γνωρίσει ότι είσαι μέσα σε αυτήν την επιχείρηση, ότι έχει ξεκινήσει τη δική σου forever επιχείρηση. Έβαλε λοιπόν τον αδερφό του μέσα στη λίστα και του κάναμε πρόσκληση. Το αποτέλεσμα. Ο αδερφός του ήδη χρησιμοποιούσε τα προϊόντα από κάποιον άλλο συνάδελφο στο γραφείο, ο οποίος είχε συνταξιοδοτηθεί και ήθελε ο άνθρωπος τα προϊόντα. Άρα βλέπουμε ότι ποτέ μην προδικάσετε κανέναν. Γιατί συνήθως, αυτό το οποίο δείχνει και οι στατιστικές, σε αυτούς που πιστεύουμε, βρίσκουμε τείχο τελικά, και σε αυτούς που δεν πιστεύουμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στο έργο μας. Πολλέ φορές άτομα τα οποία δεν τα βάζουμε στη λίστα μας μας κοστίζουν πολλά ε, χιλιάδες ευρώ. Ε, μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή σε ένα success day ε, ένας συνεργάτης βρήκε ένα φίλο του τον οποίο ε, ήταν μαζί φαντάρι ήξερε ότι είναι πολύ καλό άτομο ότι ίσως είναι δραστήριος τον είχε ξεχάσει όμως, δεν τον είχε βάλει στη λίστα του και ήταν προσκαλεσμένο σε μία λίστα κάποιου άλλου. Άρα, ε, βάλτε όσους ανθρώπους Γνωρίζετε. Το αν θα απαντήσουν θετικά ή όχι σε αυτό το οποίο προσφέρουμε, ε, αυτό είναι στο επόμενο βήμα. Άρα, ένα-ένα βήμα πρέπει να το ολοκληρώνουμε σωστά. Επίση, τη λίστα σα να την έχετε πάντα μαζί σα για να μπορείτε να τη δουλεύετε. Και ε, βάλτε στόχο κάθε μέρα τουλάχιστον να προσθέτετε ένα άτομο για την επόμενη ημέρα. Contact Marketing. Το Contact Marketing μας βοηθά να ξεκινήσουμε συζητήσεις με άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε προσωπικά, για να ανακαλύψουμε αν είναι ανοιχτοί να μάθουν περισσότερα. Αυτό είναι και το σημείο. Το σημείο δεν είναι να παρουσιάσουμε τη Forever, αλλά θέλουμε να δούμε αν είναι ανοιχτοί στο να μάθουν ε, κάτι το διαφορετικό. Αυτό το οποίο τους προτείνουμε. Οι κανόνες στο Contact Marketing είναι... Να το αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα με σοβαρότητα. Δεν είναι ένα βήμα το οποίο το παρακάμπτουμε, αλλά πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Θέλει καλή προετοιμασία και φυσικά το κατάλληλο ντύσιμο, έτσι ώστε οι άλλοι να βλέπουν ότι είμαστε αξιόπιστοι. Όταν λέμε κατάλληλο ντύσιμο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να πάρουμε τα πιο ακριβά ρούχα που υπάρχουν, αλλά θα πρέπει το ντύσιμό μας... Να βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είμαστε επαγγελματίε και φυσικά ε, να καταλάβουν ότι έχουν να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Οι άνθρωποι αγοράζουν εντό εισαγωγικών πρώτα εμάς και μετά αυτό το οποίο προσφέρουμε. Είναι δεδομένο ότι εμείς είμαστε οι forever στα μάτια τους κάθε φορά την οποία ε, ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Αρκούν περίπου τρία δευτερόλεπτα για να αποφασίσουν αν θα πούν ναι ή όχι. Συνεπώς πρέπει με την συμπεριφορά μας και με τον ντύσιμο μας να τους δείχνουμε ότι πρέπει να μας επιλέξουν. Και φυσικά είναι καλό να φοράμε τα επαγγελματικά ρούχα. Γιατί? Διότι μας τονώνουν την αυτοπεποίθηση. Μας δίνουν σιγουριά. Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας. Μαζί μας έχουμε την τσάντα μας ή το χαρτοφύλακά μας, ένα σημειωματάριο, επαγγελματικές κάρτες, ένα καλό στυλό διαφημιστικό έντυπο για την ευκαιρία της Forever και φυσικά ετικέτες οι οποίες να είναι κολλημένες επάνω στα έντυπά μας. Είναι πολύ άσχημο όταν δίνουμε έντυπα να γράφουμε εκείνη την ώρα με το στυλό κάποια από τα στοιχεία μας. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε επαγγελματίε. Πάμε να δούμε προετοιμασία διανοητική. Ποτέ μην κάνουμε contact marketing αν δεν έχουμε καλή διάθεση. Αν μία μέρα δεν είμαστε καλά, μην βγούμε έξω να μιλήσουμε σε άλλους. Γιατί Κανείς δεν θα μιλήσει με κάποιον ο οποίος είναι μίζερος ή εκείνη τη στιγμή δεν νιώθει καλά. Χρειάζεται να έχουμε ενθουσιασμό. Άρα, ε, αν υπάρχει κάτι το οποίο σας τονώνει τον ενθουσιασμό, κάντε το έτσι ώστε να μπορείτε ε, να βγείτε έξω και να μιλήσετε με ενθουσιασμό σε άλλους και οι άνθρωποι να, θέλουν, να τους έλκετε, να θέλουν να έρθουν κοντά σας. Οι άνθρωποι παρακινούνται, να ξέρουμε, πάρα πολύ από την καλή διάθεση. Γι' αυτό... Θα πρέπει εμείς να επιλέξουμε τη διάθεση με την οποία θα ακολουθήσουμε. Ε, να πω ένα παράδειγμα. Ε, πριν από μία εβδομάδα ήμασταν μαζί με κάποιους ε, φίλους ε, και οι οποίοι μου έλεγαν ότι έχει πολύ καλή διάθεση. Πώς μπορείς ε, με τόσα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας να έχεις αυτή τη διάθεση. Και τους είπα το εξή: ότι φροντίζω να ακούω θετικά πράγματα ή να ασχολούμαι, να εστιάζω την προσοχή μου σε πράγματα τα οποία θα με βοηθήσουν να, είμαι, να νιώθω και να είμαι καλύτερα κάθε μέρα. Και αυτό με βοηθά στη διάθεσή μου. Άρα, όταν έχετε μια καλή διάθεση, οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρει τη λύση σε ό,τι αφορά τα προβλήματα. Πού μπορούμε να πάμε για να κάνουμε contact marketing. Μπορούμε να κάνουμε παντού, σε καταστήματα, έξω από το σχολείο, ιδιαίτερα οι μαμάδες που μπορούν να πλησιάσουν άλλες μαμάδες, σε παιδικέ χαρέ, σε σταθμού μετρό, λεωφορεία, να του δώσουμε κάποιο έντυπο, να μιλήσουμε με τον κόσμο, σε πλατείε, έξω από διάφορες εκθέσεις και βασικά όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Στη Σιγκαπούρη, πριν από δύο χρόνια στο ράλι το οποίο είχε γίνει εκεί, μου έκανε εντύπωση ότι ένα από του τοπικού μάνατζερ, από του πιο πετυχημένου, έβγαινε στα εμπορικά κέντρα. Φόραγε ένα πολύ ωραίο ε, κουστούμι. Είχε μαζί του επαγγελματικέ κάρτε, είχε την τσάντα του και βλέπεσε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίο πλησίαζε ανθρώπου και του ρωτούσε εάν τους εν, θα του ενδιέφερε η δυνατότητα να αγοράζουν τα προϊόντα, να αγοράζουν πιο ποιοτικά και lifestyle προϊόντα κατευθείαν από τον παραγωγό. Αν αυτή η ιδέα θα ήταν ελκυστική. Κάποιοι του έλεγαν ναι, κάποιοι του έλεγαν όχι, και κάποιοι του έλεγαν θα δούμε. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι όπως μας είπε και εκείνος, κάθε μέρα είχε τουλάχιστον 20 καινούρια άτομα, στα οποία θα έκανε τις επόμενες μέρες παρουσίαση γνωριμίας. Άρα βλέπετε ότι είχε βρει τον τρόπο και δεν ήταν το κάτι το οποίο το έκανε μία φορά, όπως μας εγμυστηρεύτηκε, τις πρώτες φορές είχε αποτύχει, αλλά κάθε φορά που γινόταν και λίγο καλύτερος, μπορούσε να συλλέγει περισσότερες επαφές και περισσότερα άτομα. Συνεπώ, ξεκινήστε. Συναντηθείτε με τους ανθρώπους, με τους συνεργάτε σας και αποφασίστε πόση ώρα θα κάνετε, πόσα άτομα θέλετε να συλλέξετε και μετά, εφόσον ε, συλλέξετε τα άτομα τα οποία θέλετε, ε, ε, γυρίστε πάλι πίσω στο καφέ ή στο χώρο τον οποίο έχετε δώσει τη συνάντηση και μοιραστείτε τις εμπειρίε σα. Άρα, μην το κάνετε μόνοι σα. Βοηθήστε και άλλους συνεργάτες σας να κάνουν το ίδιο. Τα χρήματα είναι έξω. Για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτού που τα κατέχουν. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι. Είναι οι καταναλωτέ. Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Συγγνώμη, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε σε κάτι. Βρίσκομαι στην περιοχή σα και επειδή η εταιρεία μου αναζητά εργατικά και δυναμικά άτομα, όπω εσεί, για να την αναπτύξουν τοπικά, ε, θα ήθελα να σα γνωρίσω την πρότασή μα. Άλλο, αναζητώ άτομα τα οποία να θέλουν να εργαστούν μέσω ίντερνετ και να κερδίζουν μετρητά χρήματα από 165 και πλέον χώρε. Θα μπορούσα να έχω το email σα ή το, ε, την διεύθυνσή σα στο facebook για να σα στείλω ε, κάποιε πληροφορίε μέσω κάποιου μηνύματο. Άρα, δεν κάνουμε εκείνη τη στιγμή την παρουσίαση. Στο contact marketing έχουμε σε σκοπό να προσελκύσουμε αρκετού ανθρώπου, έτσι ώστε να του γνωρίσουμε την ε, Forever σε παρουσίαση η οποία θα γίνει αργότερα. Αν θέλουν να μάθουν περί τίνος πρόκειται, αφιερώστε μέχρι 5 λεπτά maximum. Μπορείτε να πείτε λίγα πράγματα για την εταιρεία. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε τη δική σας εμπειρία, δηλαδή το λόγο για τον οποίο συνεργαστήκατε και εσείς με τη Forever και να δώσετε την κάρτα σας έτσι ώστε να επικοινωνήσετε για τα περισσότερα. Αν υπάρχει χρόνος, δηλαδή Βρίσκεστε σε κάποια ε, παιδική χαρά και υπάρχει λίγος χρόνος, Μπορείτε να έχετε κατεβάσει κάποιο βίντεο το οποίο να αναφέρει ε, ανθρώπου οι οποίοι κάνουν ακριβώς το ίδιο με εσά. Παραδείγματο χάρη, κάποιοι συνεργάτε είχαν κατεβάσει ε, βίντεο τη ε, συνεργάτη μας μα, την Νάταλη Χίλη, που περιγράφει το πώ ε, η ιδέα τη Forever για μαμάδε οι οποίε θέλουν να εργαστούν μέσα από το σπίτι του ταιριάζει και μάλιστα ε, μπορούν να αναπτυχθούν όχι μόνο στη χώρα του, αλλά παγκόσμια. Αν κάποιο δεν ενδιαφέρεται, μπορούμε να πούμε ότι σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. Δώστε του την κάρτα και πείτε: Συγγνώμη που αυτό δεν είναι κάτι που σα ταιριάζει, αλλά επειδή προσωρινά ψάχνω για άτομα που θέλουν ένα επιπλέον εισόδημα, ίσω μπορείτε να δώσετε την κάρτα μου σε κάποιον που πιστεύετε ότι θα τον ενδιέφερε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι δεν τον πιέζουμε και τον υποχρεών με εντός εισαγωγικών να δώσει την κάρτα μας σε κάποιον άλλο. Μπορεί να το κάνει και μπορεί και όχι. Δεν έχει σημασία. Η σωστή νοοτροπία. Η εργασία μας ε, απαιτεί να ρωτάμε. Να ρωτάμε και να ρωτάμε μέχρι να βρούμε εκείνου οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη Forever. Άρα, είμαστε αγγελιοφόροι του μηνύματος της Forever και ο σκοπός μας είναι να γνωστοποιήσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα παγκόσμιο σύστημα εργασίας το οποίο είναι αποδεδειγμένο ή τη δυνατότητα να αγοράζουν lifestyle προϊόντα κατευθείαν από τον παραγωγό. Αν μας πούν όχι, δεν μας πειράζει. Αν κάποιος είναι αγενής, δεν μας πειράζει. Προχωράμε παρακάτω. Αν λέμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, τότε έχουμε δίκιο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα δεν μπορούμε να πετύχουμε. Αν πούμε όμως ότι μπορούμε, τότε θα το κάνουμε και ξέρετε κάτι, όσο περισσότερο κάνουμε contact marketing, τόσο περισσότερο πλησιάζουμε προς την επιτυχία. Αν ξέρουμε πραγματικά το τι θέλουμε, τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Είναι όπως το ποτάμι. Έχει χαράξει, υπάρχει ε, συγκεκριμένη ροή που έχει, συγκεκριμένη φορά και δεν γυρίζει το ποτάμι ποτέ πίσω. Τώρα, όταν πάρουμε τα στοιχεία κάποιου ανθρώπου, τι κάνουμε, τότε στην πραγματικότητα ξεκινάει η πραγματική εργασία μα. Πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί του με στόχο να κάνουμε μια παρουσίαση. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει ένα προ ένα, να είμαστε κοντά. Είναι καλό να είναι ομαδικέ οι παρουσιάσει όμω, γιατί έτσι μπορείτε να δείτε περισσότερα άτομα ε, σε μία ημέρα και αντί να κάνετε μεμονωμένε παρουσιάσει που θα σα κοστίζει περισσότερο σε χρόνο, έχετε δυνατότητα να του συλλέξετε όλου μαζί. Μπορεί να γίνει παρουσίαση μέσω ίντερνετ ή μπορείτε να κάνετε και βίντεο παρουσίαση, δηλαδή να στείλετε σε κάποιον ένα βίντεο το οποίο να αναφέρετε στη Forever και σε αυτό το οποίο ε, η Forever προτείνει. Η πραγματικότητα είναι ότι εάν δεν μιλήσουμε σε ανθρώπους, αν δεν προσκαλέσουμε ανθρώπους, αν δεν κάνουμε contact marketing, σίγουρο είναι ότι δεν θα πετύχουμε. Γιατί? Διότι υπάρχουν χιλιάδες άτομα στην περιοχή μας οι οποίοι περιμένουν να μας ακούσουν. Αν μιλάμε σε πέντε άτομα την ημέρα, θα έχουμε μιλήσει σε 25 άτομα την εβδομάδα. Πέντε από αυτούς θα θελήσουν να ακούσουν παρουσίαση και από τους 5 ένας θα γίνει μέλος και οι υπόλοιποι ίσως να γίνουν συνεργάτες. Με τέσσερα όμως νέα μέλη το μήνα ή με τέσσερις συνεργάτες το μήνα είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσετε μια τεράστια ομάδα η οποία θα απαρτίζεται μέσα σε ένα χρόνο από πάρα πολλού συνεργάτε, το οποίο θα σα βοηθήσει να ξεπεράσετε το επίπεδο manager και μάλιστα να δημιουργήσετε και του δικού σα manager. Ο ένα στου πέντε που θα κάνετε μέλο θα έχει τι ιδιότητε να γίνει το αστέρι στην ομάδα σα. Και μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα κάνει το μισό τουλάχιστον από τον τζίρο τον οποίο έχει δική σα ομάδα. Πώς όμως μπορώ να οργανώσω τους ανθρώπους, αυτό το σημείο θα σας, ε, πώς μπορώ να διαχειριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο η Μαρίνα θα συνεχίσει μαζί σας για τη διαχείριση. Γεια σας από μένα και πάλι. Ε, φυσικά για να μπορούμε να χειριστούμε τη λίστα μας, τις επαφές μας, τα αποτελέσματα των πωλήσεων που κάνουμε, τα αποτελέσματα των επαφών μας, χρειάζεται λίγο οργάνωση. Και σε αυτό λοιπόν θα χρειαστεί να έχετε κάποια εργαλεία, όπως για παράδειγμα χρειάζεστε ντοσιέ, για τα ντοσιέ σα, έντυπα προφίλ υποψηφίου και τη λίστα σα. Ε, πρώτα απ' όλα, θα χρειαστεί να έχετε για την ακρίβεια δύο ντοσιέ. Ε, χωρίσματα από το 1 ως 31 και χωρίσματα 1 ως το 12. Έτσι, πολύ απλά, τα χωρίσματα γνωρίζετε τι είναι, είναι αυτά που βάζουμε μέσα στην ντοσχύ για να χωρίζουμε τις σελίδες. Αν πάτε σε οποιοδήποτε από τα μεγάλα ε, βιβλιοπωλεία, μπορείτε να βρείτε είτε πλαστικά είτε χάρτινα χωρίσματα, τα οποία έχουν, είναι από το 1 ως 31 και χωρίσματα, καθώς, και χωρίσματα τα οποία είναι 1 ως 12. Επίση, θα χρειαστείτε έντυπα προφίλ υποψηφίου. Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλείο το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμεί. Αλλά μπορείτε να βρείτε κάτι παρόμοιο και μέσα στο έντυπο τα πρώτα βήματα για να γίνετε manager. Τι κάνουμε λοιπόν το ντοσιέ. Πρώτα απ' όλα αποφασίζουμε με πόσα άτομα θα επικοινωνούμε καθημερινά. 5, 10, 15 άτομα την ημέρα. Ανάλογα με το αν θέλουμε να εργαστούμε part-time ή full-time. Έπειτα, εκτυπώνουμε αντίστοιχα φύλλα προφίλ υποψηφίου για την κάθε ημέρα. Δηλαδή, αν έχουμε πει ότι θα μιλάμε με 5 άτομα την ημέρα, θα εκτυπώσουμε περίπου 150 φύλλα, γιατί θα είναι περίπου 150 άτομα τον μήνα. Αντίστοιχα. Βάζουμε λοιπόν τα κενά φύλλα στην αντίστοιχη ημέρα του μήνα. Δηλαδή, εφόσον ε, έχουμε τα χωρίσματα τα οποία είναι 1 προ 31, θα κοιτάξουμε πώ έχει σήμερο μήνας. Έχει 16. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα στη στο 16 νούμερο λοιπόν θα βάλω 5 και ένα φύλλα, τα οποία και μετά στις 17 θα βάλω άλλα 5, στις 18 θα βάλω άλλα 5 και πάει λέγοντα. Αφού βάλω τα και ένα φύλλα, θα επιλέξω από τη λίστα μου 5 ονόματα. 5 ονόματα τα οποία έχω σκοπό, να επικοινωνήσω, αλλά πριν επικοινωνήσω, χρειάζεται να κάνω πρώτα απ' όλα το προφίλ τους. Εφόσον λοιπόν σήμερα έχω πει ότι θα επικοινωνήσω με 5 άτομα, Κάνω το προφίλ τους πρώτα, ε, με βάση τις οδηγίες του οδηγού, τα πρώτα βήματα για να γίνετε manager. Και έπειτα, εφόσον έχω κάνει το προφίλ, χρειάζεται να επικοινωνήσω με τα άτομα. Αυτό είναι το έντυπο τα πρώτα, ε, από, τα, τα πρώτα, από το βιβλίο «Τα πρώτα βήματα για να γίνετε manager», το έντυπο, ε, πώς γίνεται το έντυπο προφίλ. Πώς γίνεται το προφίλ. Ε, γράφουμε το ονοματεπώνυμο, το, το τηλέφωνο του, αν το έχουμε. Τι δουλειά κάνει, πόσο χρονών είναι το άτομο που μένει, αν είναι παντρεμένο, αν έχει παιδιά. Ε, τα ενδιαφέροντα, αν τα γνωρίζουμε, τι θα μπορούσε η forever να τους προσφέρει, μήπως μπορούμε να εντοπίσουμε το γιατί τους. Τι χαρακτήρα έχουν γενικά, αν είναι οι κοινωνικοί, αν είναι άτομα τα οποία είναι δραστήρια ή και κάποιες άλλες πληροφορίες που μπορεί να γνωρίζουμε. Είπαμε ότι αν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε πέντε επαφές την ημέρα, χρειάζεται να κάνουμε πέντε προφίλ την ημέρα. Άρα στις 16 του μήνα θα πρέπει να υπάρχουν πέντε τέτοια έντυπα μέσα, μέσα στην καρτέλα μας. Φτιάχνοντας λοιπόν ε, το ντοσχέμα μα και πώς ακριβώς το χρησιμοποιούμε. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεκινάω και κάνω την επαφή μου. Συμπληρώνω τις καρτέλες, μιλάω με πέντε άτομα. Στη συνέχεια, για να μπορέσω να παρακολουθήσω αυτή την επαφή και να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να περιμένω ότι με την πρώτη επαφή που θα κάνω, ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αρκετός κόσμος, ίσως και εσείς να είστε ε, μέσα σε, αυτό, σε αυτή την κατηγορία, δεν παίρνουν αποφάσεις με την πρώτη. Θέλουν χρόνο να το σκεφτούν. Και γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται το φαινόμενο του follow-up. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα κάνουμε την πρώτη επαφή, κάποιοι μπορεί να θέλουν να το σκεφτούν, άλλοι μπορεί να μα πούν ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, άλλοι μπορεί να μα πούν ότι, OK, να το δω και να σου πω γιατί προϊόντα θέλω να δοκιμάσω. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση χρειάζεται να έχετε ένα σύστημα follow-up. Το follow-up συνήθω το οποίο ακολουθούμε εμεί είναι το σύστημα το 2-2-2. Δηλαδή, αφού κάνω την πρώτη επαφή, μετά από δύο ημέρε κάνω τη δεύτερη επαφή, μετά από δύο εβδομάδες κάνω την τρίτη επαφή και μετά κάθε δύο μήνε προσπαθώ να κάνω μια επαναληπτική επαφή. Πώ μπορείτε όμω να το παρακολουθήσετε αυτό, Γι' αυτό χρειάζεστε τα συγκεκριμένα ντοσιέ. Γιατί το ένα ντοσιέ θα είναι το 1 έω το 31 που θα δουλεύετε καθημερινά, ενώ το δεύτερο ντοσιέ το 1 έω 12 είναι οι μήνε στην πραγματικότητα, όπου θα μεταφέρετε πλέον τι επαφέ σα των μηνών. Άρα, εγώ τι κάνω, έτσι θα σα το πω πάρα πολύ απλά για να σα το φέρω σαν παράδειγμα, γιατί ίσω. Ε, είναι λίγο δυσνόητο εφόσον δεν έχετε εικόνα. Συνήθως ε, όταν εκπαιδεύουμε του συνεργάτε σα το δείχνουμε από κοντά τα το τοσχέ, τώρα δεν έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Έχω λοιπόν 16 του μήνα, έχω μέσα πέντε φύλλα, κάνω προφίλ, κάνω επικοινωνία. Ε, από τα, ας πούμε ότι τους βρίσκω όλους, έτσι για να μην... Ε, ας το κάνουμε λίγο εύκολο. Ας πούμε ότι τους βρίσκω όλους. Ε, και, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι θέλουν να το σκεφτούν, για παράδειγμα. Εφόσον λοιπόν θέλω να το σκεφτούν, εγώ τι θα κάνω. Θα πάρω αυτά τα πέντε φύλλα και θα τα μετακινήσω δύο ημέρες μετά. Γιατί δύο ημέρε μετά θα πρέπει να κάνω το follow-up μου. Να επιβεβαιώσω λοιπόν ότι με βάση τα όσα άκουσα αν έχουν πάρει κάποια απόφαση. Μεταφέρω λοιπόν αυτά τα πέντε φύλλα από τι 16 του μήνα στι 18 του μήνα. Άρα όταν θα έρθει 18 του μήνα, εγώ, πέρα από τα πέντε φύλλα τα καινούργια που πρέπει να φτιάξω και να κάνω πέντε καινούριε επαφέ, κατευθείαν βλέπω ότι σήμερα που έχει 18 μήνας, έχω να κάνω και πέντε follow-up. Ανάλογα λοιπόν την ανταπόκριση, μεταφέρω αυτά τα πέντε φύλλα. Κάποιοι μπορεί να θελήσουν να κάνουν εγγραφή, άλλοι μπορεί να μην του βρω, ενώ άλλοι, να... ενώ άλλοι μπορεί απλά να θέλουν πάλι να το σκεφτούν ή να μου έχουν πει όχι. Μεταφέρω αυτά τα πέντε φύλλα που τα δούλεψα με το πρώτο follow-up στις δύο μέρες, τα μεταφέρω μετά από δύο εβδομάδες και μετράω πότε οι δύο εβδομάδες και πάω στην αντίστοιχη ημερομηνία και τα βάζω πάλι μέσα. Όταν έρθει η αντίστοιχη ημερομηνία μετά από δύο εβδομάδες που θα είναι περίπου τέλο του μήνα, θα βρω λοιπόν εκείνη την ημερομηνία στο τέλος του μήνα τα πέντε καινούργια φύλλα μου, συν τα πέντε που έχουν μετακινηθεί λόγω του follow-up. Όταν λοιπόν κάνω και την δεύτερη επαφή, την τρίτη στην πραγματικότητα, μετά από τις δύο εβδομάδες, μεταφέρω αυτά τα φύλλα στους δύο μήνες πέρα. Και έτσι, λοιπόν, πηγαίνουμε στο δεύτερο ντοσιέ. Είναι, αν είναι λίγο δυσνόητο να σας πω ότι όταν το φτιάξετε το ντοσιέ σας, μιλήστε με τον manager σας που χρησιμοποιεί το ντοσιέ, για να σας βοηθήσει να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Αυτός, βασικά, είναι ένας τρόπος να μπορείτε να παρακολουθείτε το πελατολόγιο σας, να παρακολουθείτε την εργασία σας και γενικότερα. Αν δεν έχετε ντοσιέ και το ντοσιέ σας δεν έχει μέσα σελίδες που δουλεύετε... Να ξέρετε ότι απλά δεν δουλεύετε... και αν δεν έχετε τα αποτελέσματα τα οποία θέλετε... Ε, ε, είναι εύκολο έτσι να μετρήσετε τη δραστηριότητά σας. Αν λοιπόν σήμερα δεν έχετε τα αποτελέσματα τα οποία θέλετε... ελέγξτε το ημερολογιό σας και αν το σχέ δεν έχετε... αλλά αν είχατε το σχέ, θα μπορούσατε να δείτε πόσες καινούργιες επαφές κάνατε, πόσα follow-up κάνατε, πόσα επαναληπτική επικοινωνία κάνατε με τους πελάτες σας. Και αν η καθημερινότητά σας δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες αυτού του τύπου, τότε είναι δύσκολο να φτάσετε σήμερα εκεί, το, εκεί όπου θέλατε να είστε. Άρα, δημιουργήστε το ντοσχέ σα, δύο ντοσχέ χωρίσματα 1-31, χωρίσματα 1-12 και τα έντυπα προφίλ υποψηφίου και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε πάρα πολύ καλά το πελατολόγιο σας και του υποψηφίου σας. Μερικέ δραστηριότητε που μπορείτε να κάνετε αυτή την εβδομάδα για να προχωρήσετε την επιχείρησή σα. Πρώτα απ' όλα, φτιάξτε το, το σχέδιο σα. <laughs> Δεύτερον, συνεχίστε να χτίσετε τη, τη, τη λίστα επαφών σα. Επιλέξτε τρει με τέσσερι τρόπου για να προ, τρο, προωθήσετε την επιχείρησή σα από αυτού που αναφέραμε νωρίτερα. Κάντε την πρώτη σα προετοιμασία για να κάνετε contact marketing. Είπαμε ότι χρειάζεται κάποια, χρειάζεστε κάποια εργαλεία. Κάρτε, αυτοκόλλητα, έντυπα. Παραγγείλτε τις επαγγελματικές σας κάρτες, τα flyers και τις εφημερίδες σας. Φτιάξτε σφραγίδα ή αυτοκόλλητα. Ε, ξεκινήστε με το προφίλ σε πρώτα 10 άτομα για να κάνετε πρόβα να δείτε πώς γίνεται. Ζητήστε από τον απλάνη manager σας να σας βοηθήσει σε αυτό. Και μην χάσετε την επόμενη εβδομάδα να παρακολουθήσετε το My Forever Webinar. Από μένα λοιπόν και το Δημήτρη για ακόμα μία εβδομάδα θα θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Είχαμε μια πολύ μεγάλη παρέα και απόψε. Να δω λίγο τα μηνύματά σας, θα γυρίσω λίγο στην σελίδα να δω